Είμαστε πολύ περήφανοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, οι Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού, γιατροί και βιοεπιστήμονες. Θέλω να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Χρυσουλάκη, και τον κύριο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την διοργάνωση και την πρόσκληση των γιατρών, των ομογενών, σε αυτή την τεράστια οργάνωση για τη τελευταία λέξη της επιστήμης στην ιατρική. Μιλάμε σήμερα για το COVID, ήταν το πρωινό, και για τα ρομπότ στην ιατρική, και ο γιος μου εδώ, ο Βασίλης Μεζίτης, μίλησε για το Artificial Intelligence, Robotics and Medicine, και είναι ο νεότερος ομιλητής. Θέλω να συγχαρώ όλους τη Διοργανωτική Επιτροπή, το medevents.gr, για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Έχουμε live stream και πολλούς που παρακολουθούν από όλο τον κόσμο την συνεδρίαση. Έχουμε περίπου 170 ομιλητές από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτό το διήμερο συνέδριο, και θα έχουμε και πολλά κοινωνικά. Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία με τους γιατρούς επιστήμονες της Ελλάδας, και ελπίζουμε ότι αυτή η συγκυρία και η επικοινωνία θα αναβαθμίσει το ιατρικό σύστημα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Oh yes, I enjoyed speaking at this conference about the research I've done in artificial intelligence and series elastic actuation for robotics and medicine, and I truly believe it's going to be the future of medicine and where the medical field will eventually grow into. Και είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, σε αυτό το θαυμάσιο χώρο, το Μέγαρο Μουσικής. Καλό καλοκαίρι.